Καλέντουλα. Θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να παρασκευάσουμε το λάδι καλέντουλας, το οποίο είναι χρήσιμο για όλα τα σπίτια. Θα πάρουμε ένα βάζο αποστηρωμένο, είτε με αλκοόλ, είτε θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο μας στους 100 βαθμούς, για να σκοτώσουμε τα μικρόβια. Τοποθετούμε το βότανο. Το βότανο μας πρέπει να είναι 2 με 3 ημερών κομμένο. Δηλαδή να έχουν φύγει τα πολλά υγρά, γιατί θα μας δημιουργήσει μέσα υγρασία. Τοποθετούμε το βότανο μέσα στο γυάλινό μας σκεύος. Δεν θέλει πολύ, γιατί πρέπει να το καλύψουμε μέχρι απάνω, γιατί αν υπάρχει βότανο που εξέχει από το λάδι, θα μας μουχλιάσει. Λοιπόν, θα το γεμίσουμε με λάδι, που είναι αγνό παρθένο ελαιόλαδο, τίποτα άλλο, για να έχουμε ένα ποιοτικό λάδι. Και θα πρέπει να προσέξουμε όμως να είναι μέχρι απάνω, γιατί αυτό που σας είπα, θα μουχλιάσει. Αυτό τώρα θα το αφήσουμε 15 με 20 μέρες στον ήλιο. Το κάνουμε με τον απλό τρόπο. Μπορούμε να το κάνουμε και σε μπεν μαρί, σε 4 ώρες. Να σιγοβράζουμε τον μπεν μαρί και να γίνει. Δεν είναι τόσο ποιοτικό. Εμείς κάνουμε κάτι το ξεχωριστό και το καλό. Αφού το αφήσαμε εκτεθειμένο στον ήλιο για 15 με 20 μέρες και φυσικά κάθε μέρα το ανακοινούσαμε, το στραγγίζουμε και παίρνουμε το λάδι μας και το τοποθετούμε στο ντουλάπι του σπιτιού μας σε σκούρο, επαναλαμβάνω, σε σκούρο γυάλινο μπουκάλι. Και θα έχουμε ένα ποιοτικό λάδι που έχουμε φτιάξει εμείς. Είναι ένα από τα καλύτερα λάδια που μπορούμε να παρασκευάσουμε τόσο σύντομα και να το έχουμε στο ντουλάπι του σπιτιού μας.